Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα έχουμε μπει στην πρώτη εγγραφή του πρώτου lifestyle για τη νέα σεζόν. Έχουμε δίπλα μας τη Δέσποινα Καμπούρη. Πώς αισθάνεσαι με το νέο αυτό ξεκίνημα? Νέα παρουσίαση, νέα εκπομπή. Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είμαι πολύ χαλαρή τώρα. Αν με έβλεπες πριν 2 ώρες που ξεκινήσαμε την εγγραφή της πρώτης εκπομπής, δεν ήμουν χαλαρή. Έτρεμα στην κυριολεξία, είχα πάρα πολύ άγχος. Ήταν σαν να μην έχω ξανακάνει ποτέ τηλεόραση. Σαν να βγήκα πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες. Δεν δυσκολεύτηκες καθόλου να ξανααποφασίσεις να βγεις σε μια εκπομπή σαν παρουσιάστρια όταν είχες ακούσει τόσα πολλά? Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί τα μέσα μου φέρθηκαν πάρα πολύ ωραία. Και όταν λέω ωραία, δεν μίλησαν άσχημα για μένα, δεν διάβασα βαρύφιπους τους χαρακτηρισμούς, τίτλους που να με στενοχώρησαν. Μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά οι συναδελφοί μου και τους το χρωστάω αυτό. Μετά από ένα ζωντανό πρόγραμμα, όπως είναι ο Πρωινός Καφές, ένα σημαντικό πρόγραμμα για τον Αντένα τόσα χρόνια, ζωντανό, νομίζω ότι δεν θα φοβόμουν να πάρω το ρίσκο να κάνω το lifestyle. Είναι το ότι δεν έχει κρατήσει κάτι άσχημο από εκείνη την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι που να σε πληγώνει? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ήταν μεγάλο σχολείο για μένα. Αν γύρναγα το χρόνο πίσω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα. Μην ξεχνάς ότι έγινε πάρα πολύ ξαφνικά. Δηλαδή, μας φώναξαν στην εταιρεία παραγωγής Πέμπτη, εμένα και τον Γιώργο τον Λιανό. Απροετοίμαστη. Με 40 πυρετό, εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω. Είχα πάρει κορτιζόνη για να ανοίξει φωνή μου. Και βγήκαμε Παρασκευή πρωί. Πώς σου φέρεται για να ξεκινήσουμε από αυτό το νέο πρωινό του Μέγκα? Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ανησυχώ ούτε για τους τίτλους, ούτε για τους αρχισυντάκτες, ούτε για τα θέματα. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι δημοσιογράφος χρόνια, την ξέρει πολύ καλά τη δουλειά. Οπότε νομίζω πως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όπως επίσης και η Φέση Κορδά, η οποία είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και φαίνεται ότι είναι πολύ αγαπητό πρόσωπο και γλυκό πρόσωπο. Οπότε νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι ζευγάρι και στη ζωή και θα τους δούμε και τηλεοπτικά μαζί από μόνο ότι είναι τριγκαδόρικο. Οπότε λένε θα γίνουν ριζικές αλλαγές και στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη. Για πρώτη φορά φέτος θα εισάγει και αυτή στην εκπομπή της το infotainment. Κοίταξε, νομίζω ότι η Ελένη Μενεγάκη δεν έχει προσπαθήσει ποτέ να πουλήσει μια εικόνα που δεν είναι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και την αγαπάει ο κόσμος και γιατί είναι αυθεντική. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αν είναι έτσι όπως το λες, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Ναι, θα είναι μια καινούργια νότα. Όλες οι εκπομπές κάνουν αλλαγές. Γιατί να μην κάνει η Ελένη? Θέλει να βγει ανανεωμένη, μέσα στα πράγματα. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, Ελένη. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι μια σταθερή αξία. Αλίμονο τώρα αν φοβάται η Ελένη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίδυμο Καρανέως Χαρτάτος, ότι είναι δημοσιογράφοι και την ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά. Ξέρουν και τα τεχνικά κομμάτια της δουλειάς. Μάθαν να πλασάρονται πολύ καλά στην κάμερα. Έχουν θέματα γερά. Ασχολούνται με την επικαιρότητα. Μπορούν να διαχειριστούν θέματα που αφορούν την κρίση που ζούμε και μας μαστεί. Δηλαδή, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα και για τον Καραμένο και για τον Χαρτάκη. Είναι ένα project στο οποίο έχει επενδύσει ο Αντένα. Mm-hmm. Το Top Chef έχει πολύ διαφημιστεί και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή της Νάντιας. Είναι ένα φρέσκο πρόσωπο, απήχε τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι θα είναι ένα καλό comeback και για την Νάντια και για τον Γρηγόρη. Και μπράβο τους πήραν αυτή την απόφαση γιατί σίγουρα θα το έχουν συζητήσει. Αποκλείται να μην το έχουν συζητήσει. Έχουμε την Ευγενία Μανολίδου. Πολύ συζητημένη μεταγραφή ως παρουσιάστρια και όχι ως σεφ, να προσπαθεί να δώσει οδηγίες και γενικά να συντονίσει όλο αυτό το πρόγραμμα. Πώς σου φαίνεται, αν θα της πηγαίνει αυτό το νέο βήμα? Επειδή με την Ευγενία γνωριζόμαστε καλά και έχω καταλάβει περίπου τι άνθρωπος είναι, την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ τηλεοπτικά, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα και νομίζω ότι οποιοδήποτε project, concept και αν της δινόταν από κάποιο κανάλι, θα το έφερνε εις πέρας με επιτυχία. Η μαγειρική νομίζω πως ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει πορωθεί με αυτό που κάνει, της αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα δώσει τον καλύτερο της σε αυτό. Της πάει η σκληρότητα. Αν είναι πιο σκληρό όπως είπες εσύ από το Top Chef, που εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν το έχω δει ακόμα, νομίζω ότι της ταιριάζει. Και της ταιριάζει γιατί την έχω δει σκληρή, την έχουμε δει σκληρή και στη στιγμή της αλήθειας. 10 χρόνια πριν είδαμε το Big Brother, 10 χρόνια μετά το ξαναβλέπουμε, εκεί που περιμέναμε όλοι τον Αντρέα Μικρούτσικο. Βλέπουμε τη Ρούλα Κορομιλά. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ το όνομα του Αντρέα όμως. Απλά εμείς φανταζόμασταν, επειδή ο Αντρέας Μικρούτσικος είναι άνθρωπος που σημάδεψε, άφησε το στίγμα του σε ό,τι αφορά το reality. Έχω συνεργαστεί με τον Αντρέα, γι' αυτό το λέω. Δεν θα ήταν καταλληλότερο ίσως από την Ρούλα Κορομιλά που. Ποιος μπορεί να το πει αυτό με σιγουριά? Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ. Η Ρούλα είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα στην τηλεόραση. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την αξία της? Κανείς. Νομίζω ότι ό,τι και αν κάνει θα το κάνει καλά, όπως έκανε πολύ καλά τον Greek Idol. Μακάρι να δούμε σύντομα και τον Αντρέα.
Θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια ή αν είναι απλά φήμη ότι σου είχε γίνει και μια πρόταση για το Dancing with the Stars, το δεύτερο κύκλο που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό. Δεν ήμουν σε επαφή ούτε σε επικοινωνία με κανέναν. Δεν μου προτάθηκε ποτέ κάτι τέτοιο. Αν σου προτείνονταν, ίσως αν σου το είχαν προτείνει. Θα προτιμούσα να πάω στο Just the Two of Us, γιατί μου αρέσει πολύ να τραγουδάω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το concept και νομίζω ότι θα το απογειώσει ο Καπτσίδης και η Δούκισσα. Νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Έλα, τι τελευταία. Ήταν αυτό που έμαθες μέσα από την τηλεοπτική συνέντευξη με την Ελεονόρα που δεν το ήξερες και δεν το φανταζόσουν. Αν μπορείς να μας το αποκαλύψεις πριν το πεις. Ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που αγαπάει πάρα πολύ mm-hmm. και το βάζει και πάνω τον ίδιο στον εαυτό. Και με συγκίνησε πάρα πολύ.